τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του κρατοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ, τον Ανδρέα τον Λευκαρίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την σειρά των τελικών. Υπενθυμίζω, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κεραυνό. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1. Ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Οι δύο ομάδες στα δύο παιχνίδια κράτησαν τις έδρες τους. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας ο Λευκαρίδης? Ναι, μ' ακούτε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τώρα σε ακούμε. Καλό, ναι. Λοιπόν, έτσι δύο λόγια καταρχάς. Πώς είδες αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια? Εντάξει, είναι όπως τα περιμέναμε. Μιλάμε για τις δύο κορυφαίες ομάδες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο επίπεδο που βρίσκονται. Παιχτήκα δύο παιχνίδια μέχρι στιγμής. Μπορώ να πω ότι ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Και βλέπουμε τη συνέχεια. Η συνέχεια η οποία να πούμε ότι άλλαξε η ημέρα διεξαγωγής του τρίτου αγώνα. Πάμε για Πρωτομαγιά Τετάρτη, έτσι, στο κύριο Λάρνακας. Ναι. Ήταν απόφαση και των δύο σωματιών αυτό, ήταν κοινό έτοιμα? Ήταν κοινό έτοιμα μετά από μεριάς μας, γιατί βασικά θα λείπαμε κάποιοι στο εξωτερικό, ότι πρέπει να γινόταν και δέχτηκε ο Κεραυνός να αλλάξουμε το παιχνίδι. Nice. Τώρα, ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε ήταν το ότι άφησες κάποια πράγματα να αιωρούνται σε ποστάρισμα σου μετά το παιχνίδι με τον Κεραυνό στο Στρόβολο. Είπες στο πρώτο, τώρα να ανοίξω το στόμα μου θα φταίω, διερωτήθηκες, και θα με κρίνουν και ορισμένοι ηθικοί της καλαθόσφαιρας, ενώ στο τελευταίο λες Τετάρτη στις 7.30 στο Κίδιο η ομάδα μας σας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Αυτό, εντάξει, είναι το κάλεσμα στον κόσμο. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η Λάρνακα και η ΑΕΚ δεν είναι πόλη και ομάδα τους. Θα ήθελα έτσι το σχόλια σου, τι έγινε, τι νομίζεις ότι τι γίνεται, διότι εντάξει, πολλοί πρόεδροι εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά ο κόσμος ρωτάει τι γίνεται. Να σας πω, θα προσέξω και λίγο τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω για να μην κατηγορηθώ στο τέλος εγώ. Θα το πω όσο πιο καλά γίνεται. Όταν τα δύο ομάδες, όπως είπα και στην αρχή, που παίζουν για το πρωτάθλημα, τελική φάση, τρία παιχνίδια, τα είπαμε αυτά, να μην πολυλογούμε. Σε εξωτερικό επίπεδο και δύο ομάδες, θα παιχτεί, ας πούμε, στην απόδοση του καθενός. Δεν μπορούν να μπαίνουν άλλοι παράγοντες και να μην αφήνουν τη μια ομάδα, αν μπορεί να κερδίσει κάτι, να το κερδίσει. Το παιχνίδι, ότι η διαιτησία στο παιχνίδι, ιδίως στο παιχνίδι που παίχτηκε προχθές, ήταν καθαρά, να μην πω καθαρά, τη λέξη να χρησιμοποιήσω, ήταν εναντίον. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις που διαμαρτύρεται η ΑΕΚ, ή είναι γενικότερα το πώς εξελίχθηκε όλο το παιχνίδι? Είναι γενικότερα το πώς εξελίχθηκε όλο το παιχνίδι. Μπορώ να καταλάβω και να διακρίνω ότι, όπως λέμε, και είμαι από τους παράγοντες που λέω ότι λάθη γίνονται από τους διαιτητές, δεν μπορούμε να τους κρίνουμε σε ένα παιχνίδι, αλλά είναι και τα πόσα λάθη κάνουν σε μια ομάδα, τα πόσα κάνουν σε άλλη ομάδα, γιατί στήρουν από την μια μεριά κάτι που βλέπουν, από την άλλη δεν τα βλέπουν. Τα λάθη, ξέρεις, όλοι κάνουμε λάθη, αλλά δεν ξέρουμε πού θα κάνουμε τα λάθη. Το καλό θα ήταν, αφού γίνονται που γίνονται λάθη, να είναι ισομερείς. Θα βγάλουμε και κάποιο βίντεο για να κρίνει ο κόσμος. Γιατί πολλοί κόσμος τώρα να ακούει και λέει αυτός έχασε. Όσοι χάνουν βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Θα βάλουμε τις φάσεις του αγώνα
θα τις ανεβάσουμε. Εγώ τις ξαναείδα για να βγω να μιλήσω, mm-hmm. έχω καθαρή εικόνα. Δεν είναι μετά το παιχνίδι και απλώς επειδή έχασε η ομάδα μου σε ένα παιχνίδι βγαίνω να πω, ξέρεις, ναι, ναι. Η διευθυνσία. Η διευθυνσία ήταν πολύ ανήσυχος με τη διευθυνσία, αλλά περίμενα να περάσει η νύχτα, η μέρα και να δω το βίντεο ξανά του αγώνα. Άρα θα ανεβάσετε βίντεο για να το... Θα ανεβάζουμε φάσεις οι οποίες είναι αυτές τα οποία μπορεί να έχουν παιδιά. Ναι. Όχι επαγγελματίες, είδες. Ναι. Τώρα, το ερώτημα είναι εύλογο. Θα μιλήσετε καθόλου με την Επιτροπή Διαιτησίας, θα τους δώσετε το βίντεο που θα ανεβάσετε, θα περιμένετε κάποιες απαντήσεις για όλα αυτά. Τώρα, πρέπει να μιλήσουμε. Καλά, μιλήσουμε. Τώρα είναι Πάσχα τώρα, μετά το Πάσχα θα δείξουμε τους άλλους τελικούς, θα στείλω μια επιστολή στη Ομοσπονδία. Εμένα είναι δουλειά μου να προστατεύσω την ομάδα, σαν παράγοντας. Εμείς, σαν ΑΕΚ, το μόνο που ζητάει η ΑΕΚ σε όλα τα χρόνια που είναι πρόεδρος είναι το 50-50 και να κρίνεται ο καλύτερος να κερδίσει. Και πάρα πολλές φορές όταν έχασε η ομάδα μου και σε τελικούς, και σε παιχνίδια δίνω το χέρι μου και σε αυτά τα πράγματα προσπαθώ να είμαι όσο πιο καλός γίνεται. Αλλά όταν αδικούν μια ομάδα η οποία τα τελευταία 7 χρόνια συνεχόμενα πάει σε τελικούς, που κάνει την Κύπρο περήφανη, αυτό δεν το δέχομαι, ούτε πιστεύω κανένας πρόεδρος ομάδας δέχεται να τον αδικούν. Ναι. Και δεν είναι ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα έφτασε ο κόμπος ο Χέλ. Πάρα πολλά την χρονιά που η ομάδα μου αδικήθηκε. Πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά τώρα φτάσαμε σε σημείο να μην μπορούμε να σιωπούμε, γιατί τέτοιο τελικός. Και ένα πράγμα. Εγώ δεν θέλω να έρθουν τώρα για να μ' ακούν ότι θέλω το επόμενο παιχνίδι να είναι 50-50. Ναι, ξέρεις γιατί, διότι τώρα πολλοί ή κάποιοι θα βγουν και θα πούν ναι. Τώρα ο Ανδρέας προσπαθεί να βάλει πίεση, διότι το τρίτο παιχνίδι που ίσως είναι και το πιο καθοριστικό είναι στο Κίτιο, είναι στην έδρα του και όλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει και ο αντίλογος. Να το θέσω εγώ αυτό το ερώτημα, πώς απαντάς ή πώς θα απαντήσεις σε αυτούς? Που είπα ότι εγώ το επόμενο θέλω να έρθει η διευθυνσία, η οποία να είναι αυτή που κληρώθηκε να αλλάζουν τα διευθυντικά και να βάζουν άλλους. Και να έρθει η διευθυνσία και να επέξει 50-50 σε όλα τα παιχνίδια και το μπάσκετ να μείνει άθλημα όπως ήταν τόσα χρόνια της καλαθόσφαιρας, να είναι μπάσκετ, να μην γίνουμε όπως άλλα αθλήματα. Ναι. Και φαντάζομαι στο τελευταίο παιχνίδι θα περιμένεις και την βοήθεια του κόσμου, έτσι. Δεν ξέρω αν είσαι ικανοποιημένος από την παρουσία στον πρώτο τελικό ή την φετινή σεζόν. Φαντάζομαι στο τρίτο παιχνίδι. Επειδή το είπα για να μην λέω για αυτό, δεν είμαι ικανοποιημένος. Ναι, το ρωτάω αυτό γιατί το ξανάπες αυτό ότι δεν είσαι ικανοποιημένος από την παρουσία. Δεν είμαι ικανοποιημένος από τον κόσμο. Στους τελικούς όμως, στο πρώτο παιχνίδι είμαι ικανοποιημένος και στο στρογγυλό κόσμο μας, αλλά τώρα ζητώ από τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα με σε πλαίσια πάντα αθλητοπρεπή, να μην κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, να στηρίξει η ομάδα, γιατί τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Ναι, εντάξει, είναι το τρίτο παιχνίδι, πλέον αρχίζουν να σφίγγουν τα ζωνάρια, όποιο λάθος θα μετρά διπλά από εδώ και πέρα. Μακάρι τα λάθη να είναι το παίκτες μας. Ναι, αυτό το ζητούμενο αυτό είναι. Οι καλαθοσφαιριστές να κάνουν τα λάθη και όχι να προκύψουν από διαιτησία και να έχουμε τις διάφορες φωνές από τις ομάδες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια στην ΑΕ. Καλό Πάσχα να περάσεις και θα τα ξαναπούμε. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.